στο θέμα του δημοψηφίσματος πάρα πολλοί το παρακολούθησαν και το βρήκα γραμμένο ως κατηγορία, ως μορφή. Ότι. Γιατί δεν ζήτησαν δημοψήφισμα για τη μισθοδοσία των ιερέων. Ναι, να σας πω κάτι, αυτό το γενικό ξεχαρβάλωμα της υποθέσεως για το δημοψήφισμα για τη μισθοδοσία των ιερέων. Πρώτον πρέπει να κατανοήσει η χώρα. Δηλαδή αφού ζήτησαν, έτσι με συγχωρείτε, ναι, ζήτησαν πω, γι' αυτό γιατί δεν ζήτησαν και όλοι. Όταν οι άνθρωποι έχουν άγνοια πολλών πραγμάτων, λένε μπούρδες. Να το λύσουμε το θέμα του μισθού των ιερέων. Εγώ δεν παίρνω μισθό σαν παπάς. Γι' αυτό πήρα το θάρρος να σας ναι, το πω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνώ με το μισθό των ιερέων άχρη καιρού. Δεν θα τους κάνει τη χάρη αυτό το κράτος που βλέπετε για πολλά χρόνια να τους δίνει το μισθό. Λέτε. Ναι. Το βλέπεις εσύ αυτό το κράτος να τιμάει τα παντελόνια του. Εδώ άφησε 58 παιδιά, 57 και σκοτωθήκανε και κάνει εξεταστική των πραγμάτων και πάει μάνα και τσιρίζει και φωνάζει και λέει δεν είστε ανθρώποι. Δεν τηρήσατε κανένα νόμο. Και θα κάθεται το κράτος. Όσο μπορεί να ελέγχει τους ψηφοφόρους της Εκκλησίας και νομίζει ότι από αυτούς θα έχει μια δεξαμενή να αρπάζει τα κουτσά, μια χαρά. Εδώ έφτασε να βρίζει, να λέει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη ντε με Χριστιανούς. Ξέρεις πόσοι αναρχικοί με πήρανε και μου είπανε Παπαβαγγέλη τι θέλεις να ψηφίσουμε γιατί όταν σε λέει ντε με Χριστιανό εσένα αυτό δεν το χωνεύουμε και σε αυτό συνήργησε και η Εκκλησία. Και ο Αρχιεπίσκοπος τελείωσε. Μην τα ξεχνάμε τα πράγματα, δεν έπρεπε να ανακατευθούν καθόλου σε αυτή τη δουλειά. Σε τίποτα. Πάω στον Μητσοτάκη να λέει ότι θέλει ο άνθρωπος. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Εντάξει, τι θέλω να πω με αυτό. Είπατε λοιπόν ότι η μισθοδοσία των ιερέων, πρέπει να καταλάβει ο λαός μας ότι η μισθοδοσία των ιερέων νομίζω ότι έγινε πριν επί Παπαδιαμάν, δηλαδή πριν το 38 πριν. Πώς έγινε αυτό. Επειδή δώσανε τις γέες για τους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρασία και τα λοιπά και δώσανε πάρα πολλά κτήματα και τα λοιπά, έγινε μια συμφωνία, ένα κονκορδάτο μεταξύ της Εκκλησίας και του κράτους και είπαν ότι θα αναλάβουμε εμείς για αυτές τις γέες που δίνεται. Αυτές οι γέες δεν ήταν ο τσιότι, όλο το περιστέρι, καλός ή κακός νομικά. Διότι δεν μπορείς να πεις ότι, δηλαδή όταν πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει δείξε μου από πού το έχεις το κτήμα από εδώ, από πού το πήρες από εκεί, από πού το πήρες από εκεί, από πού το πήρες από εκεί, όχι μάλιστα, κύριε δικό σου. Δεν πάνε να λες εσύ ό,τι θέλεις μετά. Όλο το περιστέρι ανήκει στη Μόνη, στην Ιερά Μητρόπολη Φιλότητος, το ξέρετε. Λοιπόν, και όμως οι επίσκοποι είπαν καλά, τα καταπατήσατε, τεράστιες περιουσίες καταπατηθήκανε, αλλά αφήσουμε τις καταπατημένες, να αφήσουμε αυτές που δοθήκαν και έγινε μια εντελεγή και είπε, προσέξτε όμως κάτι. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Έγινε ένα κονκορδάτο και είπε για τους εγγάμους κληρικούς αναλαμβάνει το κράτος να τους πληρώνει το μισθό. Γιατί δεν είχε σκεφτεί για τους εγγάμους, γιατί οι εγγάμοι δεν υπήρχαν στον κόσμο, ήσαν στα μοναστήρια. Τώρα οι εγγάμοι είναι μέσα στον κόσμο. Πάρα πολλοί εγγάμοι. Εμείς τέμε κύριε μου, εμείς τέμε. Εμείς τα έχουμε δημιουργήσει τα προβλήματα. Το κράτος σου λέει εγώ θα πληρώσω τον Παπαβαγγέλη με την παπαδιά του και 5 ανθρώπους ακόμα που έχει τα παιδιά. Τα πληρώσω. Γιατί να πληρώνω τους επισκόπους που είναι άγαμοι και γιατί να πληρώνω και αρχιμανδρίτες Παναγία μου δέσποινα. Έτσι δεν είναι. Σωστά το λέει το κράτος. Μια μέρα το κράτος θα τον βγάλει τον νόμο, θα τον φαράσει. Απ' θα πει για κοίτα εδώ πάνω τι κάνετε. Τόσα χρόνια που κάνατε το λάθος, αλλά δεν έλαβε υπολογισμό κτλ. Κάνουν αυτοί οι προσπάθειες να το φτιάξουν, να συμφωνηθούν. Γι' αυτό είναι και πολλά που γίνονται από κάτω από τα τραπέζια. Αλλά δεν μπορεί ο λαός να πει θα γίνει δημοψήφισμα διότι έχει γίνει κονκορδάτο ανάμεσα στο κράτος και τα λοιπά. Όπως και εγώ δεν θα κάνω κανένα δημοψήφισμα για αυτά τα χρήματα που θα πάρει ας πούμε κάποιος από τους εργαζομένους της Πειραϊκής Πατριαρχικής που τον διώξανε και πήγε κάπου αλλού, αντιλαμβάνεστε. Διότι έγινε μια ανταλλαγή και είπε θα πας εκεί πέρα. Τελείως πάθες. Εάν άφηναν την περιουσία στην Εκκλησία και η Εκκλησία άφηνόταν μόνη της και είχε ηγετικές φυσιογνωμίες, ας πούμε, ο Χριστόδουλος δεν ξέρω. Δεν έμεινε πολλά χρόνια, δεν καταλαβαίνω τι θα έκανε. Λοιπόν, πες λοιπόν, να μπορούσε να εξασφαλίσει η περιουσία να είναι παραγωγική, όπως είναι η περιουσία των Κυπρίων. Μια χώρα θα είμαστε. Θα φεύγαμε και από αυτό. Μια μέρα θα μας διώξουν. Όχι, εμένα δεν έχω αυτό. Θα μας διώξουν και συνιστώ στους ιερείς να αρχίσουν να μαθαίνουν να κάνουν και άλλες δουλειές.
Μια χαρά θα είναι. Ταξιτζίδες, παπάδες. Ωραία. Θα μπαίνουν μέσα στο ταξί ανθρώποι. Καλημέρα, πάτερ. Καλώς τον άνθρωπο. Πάτερ, να σε ρωτήσουμε κάτι. Τι νομίζεις εσύ? Είναι καλή η κυβέρνηση? Πολύ καλή, θα λέει ο παπάς. Ο αρχιεπίσκοπός σας πάρα πολύ καλός, θα λέει ο παπάς. Αλλά μπορεί να πει και τα ανάποδα. Αλλά θα είναι ντόμπρος και θα τρώει ψωμί και δεν θα μπορεί να του πει κανείς αυτά που λένε τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και οι επίσκοποι θα δυσκολευτούν, γιατί σου λέει. Εδώ έφτασε μωρέ ο Τσίπρας ο καημένος, χωρίς να καταλαβαίνει τι κάνει, να θέλει να δώσει τους μισθούς στους αρχιερείς και οι αρχιερείς να δώσουν τους μισθούς στους παπάδες. Τσέλιγες. Είμαστε με τα καλά μας. Κρίμα και κάμε και τον αριστερό. Παπαδιαμάντης να θέλει, δεν ήθελε να μπουν οι παπάδες στον κορδόνα του κράτους. Mm. Παπαδιαμάντης ήταν έναν. Συνεχίζουμε. Έχει γράψει ολόκληρο κομμάτι. Δεν το ήθελε αυτό, γιατί ο πατέρας του Παπαδιαμάντης ταπεινά με μια δεκάρα. Ο Άγιος Νικολός ο Πλανάς. Ήταν στη μισοδοσία του κράτους. Και παρόλο που δεν ήταν στη μισοδοσία του κράτους, του ψήσανε το ψάρι οι δεσποτάδες και οι παπάδες και οι αρχιεπίσκοποι και οι πρωτοσύγκελοι των Μητροπόλεων. Τον ξυρίσανε, του βγάλανε τα ρούχα, γιατί έγινε αλλαγή του ημερολογίου και ο παπάς ο καημένος έλεγε: δεν πάω και με το παλαιό, δεν πάω και με το νέο. Δεν πάω και με το νέο. Και λειτουργούσε και με το νέο και με το παλαιό. Και τον πιάσανε με το παλαιό, του πήρανε το καπέλο και τώρα τον έχουν άγιο σε μια λάρακα και τον προσκυνάνε και έχει και ένα κουτάκι δίπλα. Τακ, τακ. Ωραία πράγματα, ορθόδοξη. Λοιπόν, αν δεν τα λύσουμε αυτά, πώς να πούμε στους ανθρώπους, ακούστε τι σας λένε.